Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο θα δημιουργήσουμε και θα επεξεργαστούμε το μενού πλοήγησης του WordPress. Σαν προεπιλογή, το WordPress εισάγει καινούργια αντικείμενα στο μενού όταν δημιουργούμε καινούργιες σελίδες. Αν κάποια σελίδα είναι φωλιασμένη, τότε το WordPress δημιουργεί υπό μενού με τη σελίδα γονέα να βρίσκεται σε πάνω επίπεδο και τις σελίδες παιδιά να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η περιοχή About Me, όπου η σελίδα About Me είναι η σελίδα γονέας και η σελίδα ταξιδιωτικού εξοπλισμού είναι η σελίδα παιδί. Για να μεταβούμε στο περιβάλλον επεξεργασίας των μενού, κάνουμε κλικ στο Appearance και από εκεί επιλέγουμε μενούς. Σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε να δημιουργούμε δικά μας μενού πλοήγησης για το site μας. Για να το κάνουμε αυτό, αρχικά εισάγουμε ένα όνομα για το μενού. Θα σας παρότρινα να δώσετε ένα αντιπροσωπευτικό όνομα για το μενού, μιας και θα είναι πιο εύκολο να αναγνωρίζετε ποιο μενού είναι ποιο, στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει περισσότερα από ένα. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργίας μενού. Στο πάνω μέρος μπορούμε να δούμε δύο καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα επεξεργασίας των μενού, που μας επιτρέπει να αλλάξουμε τη δομή του μενού μας. Η δεύτερη καρτέλα μας επιτρέπει να αλλάζουμε τη θέση που θα έχει το μενού στο site μας. Το θέμα που χρησιμοποιούμε επιτρέπει την εισαγωγή μενού σε δύο θέσεις, τη βασική και τη δευτερεύουσα. Στο πρώτο πεδίο θα επιλέξουμε το μενού που μόλις δημιουργήσαμε και στη συνέχεια θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγές. Αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι ότι είπαμε στο WordPress να χρησιμοποιήσει το μενού που φτιάξαμε για βασικό μενού στο πάνω μέρος της σελίδας. Επιστρέφουμε στην καρτέλα επεξεργασίας. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του μενού χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια αποθηκεύοντας τις αλλαγές με το αντίστοιχο κουμπί. Επιπλέον μπορούμε να αλλάζουμε τη θέση του μενού κάνοντας κλικ στα κουτιά που βρίσκονται στις επιλογές από κάτω και σώζοντας τις ρυθμίσεις μας με το αντίστοιχο κουμπί. Για να εισάγουμε αντικείμενα στο μενού, επιλέγουμε από τα αντικείμενα που είναι δημιουργημένα στα αριστερά. Μπορούμε να εισάγουμε σελίδες, άρθρα, συνδέσμους και κατηγορίες. Στο πάνελ σελίδων, στα αριστερά και συγκεκριμένα στην καρτέλα πρόσφατα, μπορούμε να δούμε τις πρόσφατα δημιουργημένες από εμάς σελίδες. Η καρτέλα στα δεξιά μας εμφανίζει όλες τις σελίδες που έχουν δημιουργηθεί στο site. Ενώ στην περίπτωση που έχετε μεγάλο αριθμό σελίδων, τότε η καρτέλα αναζήτησης θα σας επιτρέπει να βρείτε την καρτέλα που ψάχνετε, πληκτρολογώντας το όνομά της στο αντίστοιχο πεδίο. Το πάνελ των συνδέσμων σας επιτρέπει να εισάγετε δικούς σας συνδέσμους στο μενού. Στη συνέχεια θα εισάγουμε όλες τις σελίδες στο μενού που δημιουργήσαμε πριν λίγο. Απλά κάνουμε κλικ στην επιλογή όλων και μετά επιλέγουμε το κουμπί εισαγωγή στο μενού. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά εμφάνισης των σελίδων κάνοντας απλώς drag and drop. Μπορούμε να φωλιάσουμε αντικείμενα επιλέγοντας το αντικείμενο που θέλουμε να φωλιάσουμε και στη συνέχεια να το μεταφέρουμε κάτω και δεξιά από το αντικείμενο γονέα. Για να επεξεργαστούμε κάποιο αντικείμενο, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στο βέλος δίπλα από το όνομα του αντικειμένου και να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να αφαιρέσουμε κάποιο αντικείμενο, απλώς κάνουμε κλικ στο βέλος και επιλέγουμε Remove. Αφού τελειώσουμε με τις αλλαγές, επιλέγουμε Save Menu. Αν κάνουμε προβολή της αρχικής σελίδας, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε εισάγει με επιτυχία το μενού με όλα τα αντικείμενα γονέα και αντικείμενα παιδιά. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα δευτερεύον μενού που θα περιέχει τις κατηγορίες των άρθρων καθώς και ένα σύνδεσμο. Επιστρέφουμε στο περιβάλλον δημιουργίας μενού και επιλέγουμε τη δημιουργία νέου. Στη συνέχεια δίνουμε το όνομα και πατάμε δημιουργία. Στη συνέχεια θα πούμε στο WordPress πως το μενού θέλουμε να εμφανίζεται σαν δευτερεύον μενού κάνοντας τικ στο αντίστοιχο κουτί και αποθηκεύοντας τις αλλαγές. Για αυτό το μενού θα εισάγω όλες τις κατηγορίες των άρθρων. Επιπλέον θα εισάγουμε ένα σύνδεσμο που θα δείχνει στο Google. Μόλις τελειώσουμε με την εισαγωγή, πραγματοποιούμε αποθήκευση των αλλαγών και εμφανίζουμε την αρχική σελίδα του site μας.
Όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο μενού στα δεξιά που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των άρθρων καθώς και έναν εξωτερικό σύνδεσμο για το Google. Ένα χρήσιμο tip είναι η δημιουργία αντικειμένων συνδέσμων για τη δέσμευση χώρου στην περίπτωση που θέλετε να δώσετε μία αρχική μορφή στο site σας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν θα αντιπροσωπεύουν κάτι ουσιαστικό, απλώς θα βρίσκονται εκεί για να σας θυμίζουν πως πρέπει να εισάγετε ένα πραγματικό αντικείμενο στη θέση τους, για παράδειγμα μία σελίδα που να μιλάει για τα ενδιαφέροντά σας. Φανταστείτε πως θέλετε να δημιουργήσετε μία σελίδα που να περιέχει τις πληροφορίες πληρωμής. Για την ώρα δεν έχουμε δημιουργήσει μία τέτοια σελίδα, αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε να δούμε πώς θα φαίνεται το μενού έχοντας ένα τέτοιο αντικείμενο. Μαζί με το αντικείμενο με τις πληροφορίες πληρωμής θα φτιάξουμε συνδέσμους και για άλλα αντικείμενα όπως πιστωτικές κάρτες και PayPal. Αφού τα δημιουργήσουμε, θα εισάγουμε όλους τους συνδέσμους στο βασικό μενού πλοήγησης. Στη συνέχεια, θα δομήσουμε τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε με έναν λογικό τρόπο. Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, κάνουμε κλικ στην αποθήκευση αλλαγών και πραγματοποιούμε προβολή της αρχικής σελίδας του site μας. Μπορούμε να δούμε πως τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε σαν συνδέσμους έχουν εισαχθεί με επιτυχία και τώρα έχουμε μια εικόνα πως θα φαίνεται το μενού μας αν είχαμε όντως δημιουργήσει τα πραγματικά αντικείμενα που έχουν σχέση με πληρωμή. Μπορείτε να φανταστείτε πως αν κάνετε κλικ σε κάποιο από αυτά τα ψεύτικα αντικείμενα δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Βρίσκονται εκεί μόνο για να πιάνουν χώρο, έτσι ώστε να έχουμε μια ιδέα για το πώς θα φαίνεται το site μας ακόμα και αν δεν έχουμε δημιουργήσει περιεχόμενο ακόμα. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τα θέματα.